Παιδείας, η οποία προβλέπει την πρόσληψη ορομίστιων εκπαιδευτικών κατά σειρά προτεραιότητας. Απερίφθη εκ νέου από το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο το αίτημα για έκδοση στην Ελλάδα του πρώην ισχυρού άνδρα της Siemens, Μιχάλη Χριστοφοράκου, ο οποίος διώκεται για διαφθορά. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και πρόσκαιρη σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Τα πρώτα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Αναλυτικά την Τρίτη, στην αρχή τουλάχιστον, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και το Δωδεκάνησα, κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βουνά της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Πάντως, μέσα στην ημέρα και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι στην αρχή θα είναι νοτιάδες μέχρι 8 μποφόρ και πιθανώς στο Αιγαίο μέχρι 9, οι οποίοι όμως σταδιακά και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στέρηση των ανέμων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 8 έως 22 βαθμούς, στα δυτικά από 10 έως 23 και στην υπόλοιπη Ελλάδα από 11 έως 26. Στη Θεσσαλονίκη, στην αρχή προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, αλλά μετά το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι στην αρχή θα είναι νοτιάδες μέχρι 7 μποφόρ, οι οποίοι όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς. Περαιτέρω πτώση αναμένεται από το απόγευμα. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθεί πρόσκαιρη βροχή ή καταιγίδα. Το απόγευμα και εδώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες μέχρι 7 μποφόρ, οι οποίοι μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με λίγες μόνο πρόσκαιρες βροχές στο ανατολικό Αιγαίο, το Δωδεκάνησα και τη βορειοδυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτικοί μέχρι 6 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, κυρίως στη βόρεια χώρα. Τέλος, την Πέμπτη έχονται βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα γίνουν νοτιάδες έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είμαστε. Όπως σας είπαμε, θα δείτε εδώ κοντά μας τον κύριο Γιάννη Σελέντη, καθηγητή μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Θα πάμε και στον κύριο Δημήτρη Τριχόπουλο. Το γραφείο του. Στο γραφείο του. Καλημερίζουμε, κύριε Τριχόπουλο, και εσάς. Καλημέρα, κύριε Τριχόπουλε. Αργότερα θα τα πούμε με τη συνάδελφό μας τη Μαριάννα την Πριώτη, είναι και αυτή κοντά μας, θα τη δείτε στη συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, γιατί βλέπουμε ήδη τους επιστήμονες να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Πρώτον, για το εμβόλιο, μας λένε ότι μία δόση είναι αρκετή, ακούσαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό. Έναν αυτό. Δεύτερον, για το ίδιο πράγμα για το εμβόλιο, ακούμε από Έλληνες επιστήμονες ότι. Ναι, παιδιά, μήπως. Μήπως υπάρχουν και παρενέργειες και προβλήματα, κύριε Τριχόπουλε. Και κυρίως θα έλεγα να δούμε λίγο, κύριε Τριχόπουλε, και το περιβάλλον όπως διαμορφώνεται όσον αφορά αυτή καθ' αυτή την όσο. Που φαίνεται ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ναι. Δεν ξέρω, η δικιά μου αίσθηση είναι ο καιρός φταίει, δεν είναι πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κανείς την εντύπωση ότι προς το παρόν η κατάσταση είναι όχι απλώς ελεγχόμενη, είναι ίσως ήπια, να ναι, ναι, είναι και πιο κάτω από το αναμενόμενο. Θυμάμαι που λέγαμε μέσα στο καλοκαίρι, αν μπει ο Σεπτέμβρης ή Οκτώβρης και ανοίξουν και τα σχολεία, αμάν. Τι λέτε. Δεν έχω τέτοια αίσθηση και δεν ξέρω κι εσείς που παρακολουθείτε τα πράγματα από κοντά που λένε πώς, τι πιστεύετε. Κύριε Λιριτζή, δείτε. Υπήρχε προβληματισμός από το χειρότερο ενδεχόμενο, που είναι δηλαδή μία επανάληψη της ισπανικής γρίπης, μέχρι μια πολύ ήπια πορεία. Τώρα όμως υπάρχουν δεδομένα και κυρίως υπάρχουν δεδομένα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, που είναι χώρες αντίστοιχης ανάπτυξης με τη δική μας, με αντίστοιχους πληθυσμούς, ενδεχομένως πιο αραιοκατοικημένες, οι οποίες περάσαν ήδη από το χειμώνα τους. Και η εικόνα που μας έρχεται είναι ότι η κατάσταση πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, αλλά δεν δικαιολογείται δυσανάλογη ανησυχία. Δηλαδή, με αντίστοιχα των πληθυσμών της Οκεανίας με τον αντίστοιχο της Ελλάδας, πρέπει να περιμένουμε ενδεχομένως έναν αριθμό θανάτων, ο οποίος όμως δεν θα ξεπερνάει τους 50, τους 60 κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής. Εκτός αν συμβεί η μεταλλαγή ή κάτι άλλο απρόβλεπτο. Ότι δηλαδή η ομάδα. Πιο ήπια η νόσο στην Ελλάδα από ό,τι περιμέναμε. Δεν το ξέρουμε. Νομίζω ότι θα είναι εξίσου ήπια όπως ήταν στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, επειδή υπάρχει αυτή η γεωγραφική συμμετρία. Ότι η νόσος είναι, υπάρχει, είναι σοβαρή, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δικαιολογείται να αποδιοργανώσει τις υπηρεσίες. Ακόμα και τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας που θα χρειαστούν, στη χειρότερη δυνατή μέρα, πάλι παραλαμβάνουμε το πρότυπο της Αυστραλίας Νέας Ζηλανδίας, είναι 80 με 90 κρεβάτια, που μολονότι είναι πολλά και οπωσδήποτε θα δημιουργήσουν μια πίεση στο σύστημα, εν τούτης είναι ακόμα και αυτό αντιμετωπίσιμο. Δηλαδή,
είναι σχετικώς καλά. Αυτό είναι θετικό. Τώρα ακούμε όμως επιστήμονες να λένε ότι ο εμβολιασμός πρέπει όμως να γίνει και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Έστω και είναι έτσι τα πράγματα όπως λέμε ακόμα που περνάμε λίγο πιο ήπια τη φάση αυτή. Πρέπει να το κάνουμε το εμβόλιο, κύριε καθηγητά. Το ποιοι το έχουμε δει ήδη, το έχουμε συζητήσει. Ναι, εγώ αν είχα παιδιά ή εγγόνια θα έκανα αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Είναι στις ειδήσεις σας, συνιστά η Σουηδία ως Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το κάνει ήδη η Αμερική. Ναι, είναι τελείως ακίνδυνο το εμβόλιο. Είναι όσο ακίνδυνο είναι τα καλύτερα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν. Τελείως ακίνδυνο δεν μπορεί κανείς να το πει για οποιαδήποτε ιατρική διαδικασία ή για οποιοδήποτε φάρμακο. Ναι, αλλά φτάνει ένα συνάδελφό σας να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το εμβόλιο αυτό. Και να λέει ότι εγώ ήθελα να μιλήσω στην Επιτροπή, στην Αρμόδια Επιτροπή, δεν πήρα το λόγο και έστειλε μια επιστολή που επισημαίνει τους κινδύνους. Θέλω να πω ότι αυτό δημιουργεί μια ανησυχία στον κόσμο. Δείτε, έχω ακούσει υπεύθυνη πληροφορία επί του θέματος, αλλά έχω ακούσει ότι συνάδελφος, ο οποίος είναι σοβαρότατος και ο οποίος διακινεί μέσα στο πλαίσιο ενός συμβουλίου, το οποίο είναι υπεύθυνο και το οποίο μέχρι τώρα έχει αντιμετωπίσει πολύ σωστά το πρόβλημα της νέας γρίπης, επισημαίνει ότι ακόμα δεν έχει υπάρξει απόφαση από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό όργανο και ότι επομένως πρέπει να περιμένουμε για να ξέρουμε όλες τις διαστάσεις. Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς επρόκειτο να γίνει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Ναι. Περιμένουμε όλοι να υπάρχουν οι σχετικές αποφάσεις, μολονότι οι ενδείξεις είναι ότι είναι ένα εμβόλιο το οποίο είναι και χρήσιμο και όσο ακίνδυνο είναι οι περισσότερες ιατρικές, τα περισσότερα ιατρικά σκευάσματα και διαδικασίες. Να μας πει ο κύριος Σελέτης, που είναι και μέλος της Επιτροπής. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή, καθ' αυτή την εξέλιξη της ασθένειας. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα στη χώρα, κύριε καθηγητά, έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να επισπεύσουμε τις διαδικασίες όσον αφορά στον εμβολιασμό, να αλλάξουμε τις στοχεύσεις ή όχι, ή πηγαίνει όπως τα είχαμε υπολογίσει? Ο εμβολιασμός, όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξουν οι στοχεύσεις. Ο εμβολιασμός έχει μια μεγάλη χρησιμότητα και ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε με διάφορες επιδημιολογικές τεχνικές να επιβραδύνουμε ή να διαπλατείνουμε το πικ της επιδημίας. Όσο αργότερα έρθει, το οποίο το εκτιμάμε τόσο καλύτερα θα προλάβουμε την... εξάπλωση. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αυτό δεν που μπορούμε έλεγαν να πούμε. Οι επιστήμονες ότι το δεύτερο 15 του Οκτωβρίου εκείνο θα είναι το κρίσιμο στάδιο ισχύει ακόμα, δεύτερο, έτσι. Για αυτό το λέω. Γιατί τώρα λένε ότι αλλάζει και ο καιρός, όπως ακούμε. Χρειάζεται προσοχή μπαίνοντας στο φθινόπωρο και στο χειμώνα. Χρειάζεται προσοχή και παρακολούθηση της γρίπης. Και αυτό κάνει η επιδημιολογική επιτήρηση. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι έχει από 8 χρόνια στηθεί ένας μηχανισμός επιδημιολογικής επιτήρησης Sentinel, με τον οποίο παρακολουθούμε τη γρίπη. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο, γιατί μπορούμε να συγκρίνουμε το τι συμβαίνει σήμερα με το τι συνέβαινε κάθε αντίστοιχη εποχή και εβδομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν τα στοιχεία μας δείχνουν ότι εμείς δεν έχουμε ξεπεράσει τον ουδό της πανδημίας.